του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 972. Είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, Ι' κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 44 εδάφιο. Ι' κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 44 εδάφιο, Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 972. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώ συνούτι την εσέλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς. Και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσιν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτό να διαμείνει ημέρα στινάς. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί, οι όντες εν τη Ιουδαία, ότι και τα έθνη εδέχθησαν το Λόγο του Θεού. Και ότε ανέβει ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, εφιλονίκουν με ταυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες εις ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν. Ο δε Πέτρος ήρχισε και εξέθετε προς αυτούς τα γενόμενα κατά σειράν λέγον. Εγώ ήμουν προσευχόμενος εν τη πόλη Ιώπη και είδον όραμα εν εκστάση, σκεύωστη κατεβαίνον ως συνδόνα μεγάλη, ήτης δεδεμένη από των τεσσάρων άκρων, κατεβιβάζοντο εκ του ουρανού και ήλθε μέχρι σε μου. Εις την οποία ατενίσας παρετήρουν και είδον τα τετράπεδα της γης, και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και ήκουσα φωνή λέγουσαν προς εμέ, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Και είπον μη γέννητο Κύριε, διότι ιδού Βέβυλον ή ακάθαρτον, ουδέν Βέβυλον ή ακάθαρτον εισήλθε ποτέ εις το στόμα μου. Και η φωνή με απεκρίθη εκ Δευτέρου εκ του ουρανού. Όσα ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέγε Βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις. Και πάλι να ανεσύρθησαν άπαντα εις των ουρανών. Και ειδού, τη αυτή ώρα τρεις άνθρωποι έφτασαν εις την οικίαν εν ήμιν, απεσταλμένοι προς εμέ από Κεσαρίας. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα, να υπάγω με ταυτόν μη δόλος διστάζων. Ήλθον δε μετά μου και οι έξι ούτοι αδελφοί και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανθρώπου. Και απήγγειλε προς εμάς πως είδε τον άγγελον εν το οίκο αυτού. Ότι εστάθη και είπε προς αυτόν, «Απόστειλον ανθρώπους εις Ιώπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα των επωνομαζόμενων Πέτρων, ώστις θέλει λαλήσει προς ελόγους, διόν θέλει σωθεί εσύ και πάσο οίκο σου». Και ενώ ήρχισαν αλαλό, το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφημάς καταρχάς. Τότε νεθυμήθην των λόγων του Κυρίου ότι έλεγεν, «Ιωάννης μένε βάφτισε εν ύδατη, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίω». Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκε εν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τι ήμην, ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν. Ακούσατε δε ταύτα, ησύχασαν και δόξαζαν τον Θεόν λέγοντες, και εις τα έθνη λοιπόν έδωκεν ο Θεός την μετάνοιαν εις την ζωήν. Αμήν. Λόγος του Θεού, η διδασκαλία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ήταν ανάμεσα σε όλα, ότι είναι ασυγχώρητον εις τον άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφιλον. Αυτή ήταν η απόλυτη πίστη που είχαν και η απόλυτη βεβαιότητα. Δεν συγχωρείται σε άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται με αλλόφιλον. Κάποια στιγμή λοιπόν η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ έμαθε κάτι απαράδεκτο. Ότι ο Πέτρος πήγε σε οικία αλλόφιλου μαζί με άλλους έξι αδελφούς, συνέφαγαν και είχαν κοινωνία και θα έλεγα θύμωσαν, αγρίεψαν ίσως. Έκανε κάτι φοβερό ο Πέτρος. Απίστευτα φοβερό για την πίστη όλης της Εκκλησίας.
κάτι απαράδεκτο. Και περίμεναν ότι θα έρθει για να τον ελέγξουνε και φιλονικούσανε. Τώρα χρειάζεται ο Θεός καρδιά αγαθή και ειλικρινή για να μπορέσει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Όχι μόνο τώρα, από πριν χρειαζότανε. Να βρει καρδιές αγαθές και ειλικρινείς για να βάλει διόρθωση, για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Ψάχνει να βρει. Δεν φτάνει μόνο η πίστη, όλοι πιστεύανε στον Χριστό. Όλοι ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως, ώστε ο Θεός ενεργούσε θαυμάσια και τεράστια μεταξύ τους. Τώρα ο Θεός χρειάζεται κάτι το τελείως διαφορετικό, κάτι το πιο λεπτό, ένα ιδιαίτερο σκεύος, ένα ιδιαίτερο εργαλείο, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, ο οποίος με αγαθοσύνη, χωρίς σκέψεις, αλλά και με ειλικρίνεια, θα σταθεί μπροστά στο Θεό, ώστε ο Θεός να μεταβάλει, να μετατρέψει, να τακτοποιήσει, να αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Πρέπει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη. Δεν είναι απλό πράγμα. Και μέσα από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να γίνει. Ξέρεις τι θα πει να είσαι βέβαιος για κάτι? Δεν κάνεις πίσω. Ξέρεις τι είναι να είσαι βέβαιος για κάτι και να το στηρίζεις και στο Λόγο του Θεού? Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να αλλάξεις. Χρειάζεται μία άλλη καρδιά, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένα ιδιαίτερο εργαλείο. Δεν μπορεί με ένα κατσαβίδι μεγάλο να βιδώσεις αυτή τη μικρή λεπτή βιδούλα. Θέλεις το κατάλληλο κατσαβίδι, το κατάλληλο σκεύος, το κατάλληλο εργαλείο. Θέλεις μια διαφορετική καρδιά που μπορεί να μετατρέψει με αυτήν ο Θεός τα πάντα. Και ο Θεός ψάχνει να βρει. Δεν φτάνει ένα σκεύος, χρειάζεται συνεργασία, τουλάχιστον δύο, αλλά δύο τέτοιων ανθρώπων, με πίστη αλλά με αγαθοσύνη και ειλικρίνεια. Και τον έναν τον βρήκε στην Κεσάρια, εκατόνταρχος, αλόφιλος, που αγαπάει το Θεό, που κάνει ελεημοσύνες, που νηστεύει, που πιστεύει και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν επιτρέπεται άνθρωπος Ιουδαίος να έρθει στο σπίτι του, και το σέβεται. Κάνει ελεημοσύνες πολλές στους Ιουδαίους, αλλά δεν τους προσκαλεί στο σπίτι. Τον βρήκε ο Θεός, έναν άνθρωπο που μπορεί να ξεπεράσει, σας παρακαλώ αυτό προσέξτε το, μπορεί να ξεπεράσει την πίστη του, μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που αυτός ή άλλοι άνθρωποι έχουν βάλει γύρω του. Έναν άνθρωπο που θα ορθώσει ανάστημα ταπείνωσης, αλλά υπακοής και υποταγής στο θέλημα του Θεού. Μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά όταν δεν καταλαβαίνεις μπορείς να υποταχθείς. Τότε η καρδιά σου έχει αγαθοσύνη και ειλικρίνεια. Στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στη φωνή του Θεού. Σπάνιο εργαλείο είναι αυτό. Να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Να ξεπεράσεις την πίστη τη δική σου και των άλλων. Τη βεβαιότητα της πίστης σου περί της αληθείας.
Έναν τέτοιον άνθρωπο χρειάζεται ο Θεός. Εγώ λέω σήμερα μια τέτοια εκκλησία χρειάζεται ο Θεός. Τέτοιους ανθρώπους να μπορούν να λένε στο Λόγο του Θεού αμήν, αν και δεν το καταλαβαίνουν. Μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Και ενώ λοιπόν προσευχότανε ο Πέτρος, θα δούμε τώρα τη μεριά του Πέτρου, ενώ προσευχόταν ο Πέτρος εκεί στην Ιώπη που ήταν φιλοξενούμενος ανάμεσα σε Ιουδαίους αδελφούς, το μεσημέρι, γιατί προσευχόταν τρεις φορές την ημέρα, ο Θεός να μας αξιώσει να προσευχόμαστε και εμείς έτσι, εκεί προσευχόταν λοιπόν πριν φάει το μεσημέρι και ενώ επίνασε, είδε ένα σκεύος να κατεβαίνει σαν λευκή συνδόν. Ιδιαίτερο σκεύος, δεν ήταν λευκό εντόνι, σκεύος ήτανε, αλλά είχε τη λευκή συνδόνα, τη μορφή, και μέσα ήταν όλα τα ζώα, καθαρά και ακάθαρτα. Και καθώς το βλέπε, ακούει τη φωνή του Κυρίου, «Πέτρο, σφάξον και φάγε». Αντέδρασε, «Τι λες Κύριε, ο Λόγος του Θεού λέει να μην τρώω ακάθαρτο, ποτέ μου δεν έχω φάει ακάθαρτο, τι μου λες εσύ ότι είναι ακάθαρτο? Ποτέ δεν έχω φάει γουρουνάκι, ποτέ δεν έχω φάει κουνελάκι». Και οτιδήποτε άλλο έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος ότι είναι ακάθαρτο. Ανεβαίνει απάνω και ξανακατεβαίνει. Επιμένει. «Πέτρο, σφάξον και φάγε». Τώρα πρέπει να τον πείσει ο Θεός. Και για να τον πείσει ο Θεός πρέπει να έχει καρδιά που πείθεται. Μια καρδιά ευέλικτη, με αγαθοσύνη και ειλικρίνεια. Τρίτη φορά, «Πέτρον, σφάξε και φάγε». «Κύριε, τι λες, εγώ δεν έχω φάει ποτέ ακάθαρτο». Και του λέει την αλήθεια, «Μη λες εσύ τι είναι καθαρό και τι είναι ακάθαρτο. Εκείνο που έχει σημασία είναι εγώ τι καθαρίζω. Μη λες τίποτα και κανέναν ακάθαρτον, όταν εγώ καθαρίζω». Δεν κατάλαβε. Και εκείνη τη στιγμή ακούει από κάτω, ήταν στο ανώγιο, ακούει από κάτω τρεις άντρες να λένε, «Ψάχνουμε να βρούμε τον Σίμωνα, τον Πέτρο που ξενίζεται στο σπίτι του Βυρσοδέψη. Εδώ είναι, εδώ είναι. Μας έστειλε ο Κορνήλιος να τον φωνάξουμε να πάμε σπίτι του». Τι ακούει τώρα? Ένας αλόφιλος τον προσκαλεί να πάει σπίτι του. Έτοιμος να αντιδράσει, μέχρι που του λέει το Πνεύμα το Άγιο, «Πήγαινε, μη διστάζεις καθόλου. Εγώ τους έστειλα». Να, η καρδιά η αγαθή και η ειλικρινής. Δεν φοβάται τι θα πουν οι άνθρωποι. Γιατί το πρώτο πράγμα που έρχεται, πώς να έρθω, και αν το μάθουν οι αδελφοί μου, χάθηκα. Δεν φοβάται τις σκέψεις του, δεν φοβάται κανέναν, μόνο το Θεό φοβάται. Με μια καρδιά αγαθή, χωρίς πονηριές. Πω πω τι θα μου πούνε, πω πω τι θα γίνει, πω πω τι θα κάνω. Είναι οι σκέψεις που κάνουμε εμείς που δεν έχουμε αγαθοσύνη. Είναι οι σκέψεις που κάνουμε εμείς που δεν έχουμε ειλικρίνεια τέτοια που θέλει ο Θεός στην καρδιά μας. Μα μου δείξε ο Θεός το σκεύος. Μα μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο να πάω μηδόλος διστάζων. Μα ο Κύριος μου είπε, δεν καταλαβαίνω, αλλά θα υποταχθώ. Μεγάλο μυστικό, αδελφέ, αυτό. Να υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού όταν δεν τον καταλαβαίνεις. Επειδή είναι γεγραμμένο. Είχα γνωρίσει ένα παιδί που είχε μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Του λέγε ο πατέρας του, η μητέρα του, «Κόφτα, κόφτα, κόφτα». Δεν υπάρχει λόγος να τα κόψω. Κάποια στιγμή πάει στον πατέρα του και στη μητέρα του, κομμένα τα μαλλιά. Λέει, «Γιατί τα κόψες?» «Γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός». Λέει, «Ποιος είναι?» «Το λέει το Ευαγγέλιο». Είχε γνωρίσει τον Χριστό. Αδερφοί, υπάρχει λόγος σοβαρός. Το λέει ο Χριστός. Δεν υπάρχει πιο σοβαρός λόγος. Το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει πιο σοβαρός λόγος. Παίρνει και τους έξι αδελφούς του και πάνε στον Κορνήλιο. Τώρα η καρδιά του, μην μου πείτε ότι θα ήταν γεμάτη ειρήνη. Την ειρήνη του Θεού θα την είχε, αλλά και αγωνία θα είχε.
θα μπω τώρα πρώτη φορά μπαίνει σε σπίτι αλόφιλου. Αυτός και παρασύρηκε τους 6 αδερφούς μαζί. Πρώτη φορά, πρώτη φορά. Μπαίνει μέσα, βλέπει τον εκατόνταρχο γεμάτο το σπίτι και ακούει τον εκατόνταρχο να του λέει το άλλο σκεύος. Δύο. Γι' αυτό δεν φτάνει ο ένας αδερφέ. Γι' αυτό δεν μ' άκουγε ο Θεός εμένα. Κάνε με έτσι Κύριε, δεν φτάνεις μόνος σου. Δεν γίνεται μόνο με σένα. Όλοι πρέπει να γίνουμε έτσι. Δεν φτάνεις μόνο Πέτρος. Δεν μπορούσες να πάρεις την απόφαση εσύ μόνος σου εάν δεν έβρισκα και τον Κορνήλιο που έχει αγαθοσύνη και ειλικρινή καρδιά. Λέει, εγώ νίστευα, προσευχόμουν 3 μέρες. 3 μέρες νίστευες εσύ Ρωμαίος πολίτης, βέβαια. Και ξαφνικά απέστειλε ο Κύριος έναν άγγελο και μου λέει άκουσε ο Θεός την προσευχή σου, γι' αυτό στείλε να προσκαλέσεις το Σίμωνα που φιλοξενείται στο να βυρσοδέψεις την Ιώπη για να έρθει να σου πει λόγια που θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Μα να στείλω Ιουδαίο, θα έρθει? Είναι δυνατόν να έρθει κανένας Ιουδαίος στο σπίτι μου και να τον φέρω και τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση? Μα και αποκλείεται να έρθει. Αλληλούια. Όταν μιλάει ο Θεός τίποτα δεν αποκλείεται. Είμαστε, έχουμε την πίστη να πούμε αφού το ο Θεός θα γίνει? Μόνο αν έχουμε αγαθοσύνη και ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό έστειλα και σε φώναξα, του λέει. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, γι' αυτό και ήρθα. Γιατί είδα και εγώ όραση που μου μίλησε ο Χριστός ότι όσα εγώ καθάρισα εσύ μη λέγε βέβυλα. Να λοιπόν είμαστε έτοιμοι να σ' ακούσουμε τι θα μας πεις. Και πριν σχεδόν ξεκινήσει, λίγα λόγια προλάβει να πει, ένα λεπτό. Ήρθε ο Κύριος και επιβεβαίωσε και συμμαρτύρησε με το Πνεύμα του το Άγιο. Ακούνε τώρα οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα, αλλά είναι ειλικρινείς και αυτοί. Όλη η Εκκλησία έχει αγαθοσύνη και ειλικρίνεια. Και έχει και τη σφραγίδα της αλήθειας. Αφού ο Θεός τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, όπως είπε, εγώ θα σας βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο, ποιος είμαι εγώ να τους εμποδίσω να βαφτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Εάν ο Θεός αποφάσισε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, ποιος είμαι εγώ να το εμποδίσω? Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί τώρα την αιτία της διαμάχης, της φιλονικίας. Η Εκκλησία όλη βλέπει από τη δική της τη σκοπιά. Ο Πέτρος βλέπει από τη δική του τη σκοπιά. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που έχει μια ελιά εδώ. Μάλλον εγώ έχω μια ελιά εδώ. Αυτός που με βλέπει λέει ο Γιώργος έχει μια ελιά. Αυτός που με βλέπει από εδώ λέει όχι δεν έχει. Δεν έχω από εδώ. Έχει, δεν έχει. Γιατί βλέπουν με διαφορετικό τρόπο και από διαφορετικό μέρος. Και οι δυο έχουν δίκιο. Και η Εκκλησία έχει δίκιο, γιατί ήταν γραμμένο στο Μωσαϊκό νόμο, και ο Πέτρος έχει δίκιο, γιατί ο Θεός αλλάζει τα πάντα. Πρέπει λοιπόν τώρα αυτοί οι δυο να σταθούν στην αλήθεια του Χριστού. Εκείνη η ενότητα. Εκείνη η ευλογία. Εκείνη η συγκατοίκηση σε νομονία. Δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω την άποψή μου που είναι σωστή, γιατί και η άποψη του άλλου μπορεί να είναι και αυτή σωστή. Μα μπορεί να υπάρχουν 2 σωστά πράγματα σε ένα θέμα, βέβαια. Πώς το βλέπεις? Ο άνθρωπος του Θεού είναι πάντοτε συμβιβαστικός και διαλλακτικός. Είναι επίοικης. Είναι βραδύς στο να μιλάει, ταχύς στο να ακούει. Και άφησε η Εκκλησία, παρόλο που φιλονικούσανε, τον Πέτρο και τους μίλαγε, τους τα είπε όλα. Και τα βρήκανε.
ωραία ενότητα. Ενότητα που δεν προέρχεται από συναισθήματα, ούτε από υποχωρήσεις, ούτε από συμβιβασμούς. Μια ενότητα που προέρχεται από την αλήθεια του Χριστού, από την παρουσία του Χριστού. Αυτή την ενότητα θέλει ο Θεός μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στην ψυχή μας. Την ενότητα της πίστεως, όπου θα προέλθει μόνο από τον Ιησού Χριστό, μόνο από το Λόγο του Θεού και τις ενέργειες του Θεού. Τι ωραία Εκκλησία! Επίστησαν όλοι στα λεγόμενα του Πέτρου. Τι ωραίος δούλος ο Απόστολος Πέτρος, με παρησία εκφράζει το Λόγο του Θεού. Τι ωραίος υπηρέτης ο εκατόνταρχος. Τι ωραία ευλογία. Δεν φτάνει όμως ένας. Όλοι πρέπει να είμαστε έτσι. Όλοι μας. Έτοιμοι να πούμε αμήν στο θέλημα του Θεού. Έτοιμοι. Πάντοτε. Με αγαθοσύνη και ειλικρίνεια. Από εκεί και πέρα, αδερφοί, ο Θεός βρίσκει. Από εκεί και πέρα ο Θεός δοξάζεται. Να λοιπόν, τώρα που ο Θεός βρήκε όχι μόνο τον Πέτρο, όχι μόνο τον Κορνήλιο, την Εκκλησία, την Αγία, εκεί στα Ιεροσόλυμα, που μπορεί πια να την αποστείλει σε όλη την Οικουμένη. Μπορεί πια να κάνει αποστολικό έργο ο Χριστός. Υπάρχει εκκλησιαστικό έργο, αλλά υπάρχει και αποστολικό έργο. Το εκκλησιαστικό έργο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι το σχολείο μας. Είναι εκεί που εκπαιδευόμαστε. Είναι εκεί που σωζόμαστε. Είναι εκεί που μαθαίνουμε να διατηρούμε την πίστη μας. Είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο από αυτό. Να μεταφέρεις την αλήθεια που στηρίζεται και δράζεται μέσα στην Εκκλησία, να τη μεταφέρεις και έξω από αυτήν. Αλλά εδώ και η Εκκλησία χρειάζεται απαραίτητα πίστη, αγαθοσύνη, ειλικρίνεια, αλλά ο Θεός χρειάζεται και κάποια ιδιαίτερα σκεύη. Ή, να το πω όπως μου το είπε ο Θεός, χρειάζεται αποστολική εκκλησία. Όχι εκκλησιαστική ζωή, αλλά νοοτροπία αποστολική. Άλλο πράγμα τούτο. Νέο πράγμα τούτο. Που δεν γίνεται από ανθρώπους, αλλά γίνεται με ανθρώπους από το Θεό. Άλλη όραση, άλλη προσευχή, άλλη ζωή, άλλη αποστολή. Αποστολική εκκλησία. Εκκλησία που είναι έτοιμη να ξεχάσει τα δικά της και να ακολουθήσει τον Χριστό. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος τόλμησε και είπε: «Δεν είδα κανέναν άλλον ισόψυχο με μένα». Κανέναν άλλον ισόψυχο με μένα, παρά μόνο τον Τιμόθεο. Τι το διαφορετικό έχει ο Τιμόθεος? Α, έχει κάτι ιδιαίτερο.
Έχει αγαθοσύνη, έχει ειλικρίνεια. Θέλει να στη ζωή του να πράττει τα του Χριστού και όχι τα δικά του. Οι σκέψεις του είναι σαν του Πέτρου. Ο Χριστός μου είπε όσα αυτός καθάρισε να μην τα λέω βέβυλα. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησε. Ο Χριστός μου είπε δια Πνεύματος Αγίου πήγαινε και μη διστάζεις μη δόλος. Και πήγε. Και δεν δίστασε. Τον ευλόγησε ο Θεός. Αλλά τώρα πρέπει ο Πέτρος αυτά που έκανε ο Θεός μαζί του να τα φέρει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει δηλαδή ο Πέτρος να βρει χάρη από τους αδελφούς του. Βρήκε χάρη από τον Θεό. Βρήκε χάρη από τον Κορνήλιο. Πρέπει να βρει και χάρη από τους αδελφούς του. Δεν μπορεί να τους επιβάλλει τίποτα. Δεν είναι στρατιώτες. Δεν είναι αστυνομία. Δεν είναι ούτε καν εταιρεία. Δεν υπάρχει πειθαρχία ανθρώπινη. Υπάρχει μόνο φόβος Θεού. Πρέπει αυτό που του φανέρωσε ο Θεός, αυτό που του έδειξε ο Θεός, αυτό που έκανε ο Θεός, να το φέρει μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με ταπείνωση, με ησυχία, με αλήθεια και με αγαθοσύνη. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος για τον οποίο ο Θεός μπορεί να ξεσηκώσει όλο τον ουρανό, να χρησιμοποιήσει αγγέλους, να χρησιμοποιήσει οράματα, να χρησιμοποιήσει τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, να συμμαρτυρήσει με δυνάμεις πρωτόγνωρες. Αλλά ο Θεός δεν μπορεί να πείσει την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Όπως δεν μπορούσε να ενεργήσει απευθείας στον εκατόνταρχο. Πρέπει να έρθει ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι το σκεύος εκλογής μου που θα σας μιλήσει λόγια που θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και ο Πέτρος είναι αυτός που θα τον αποστείλω. Και ταπεινά θα βρει χάρη όχι μόνο ενώπιον του Θεού αλλά ενώπιον και των αδελφών του. Τώρα αδελφοί αγαπητοί, να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε λίγο ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες, όπου είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Πέτρος ήταν άθλιος, ουτιδανός και ο μόνος που δεν ομολόγησε τον Κύριο. Τον αρνήθηκε. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Ψαράς, αγράμματος και ιδιώτης. Ασήμαντος. Τίποτα το ιδιαίτερο. Στα μάτια των ανθρώπων τίποτα το ιδιαίτερο. Στα μάτια του Θεού απόλυτα ιδιαίτερο. Σκεύος εκλογής του. Απόλυτα ιδιαίτερο. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ταπεινωθεί, που μπορεί να πιστεί από το Χριστό, από το Πνεύμα το Άγιο, που μπορεί να υπακούσει, που μπορεί να πάει μη δόλος δε στάζων εκεί που τον στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, που δεν έχει σκέψεις για τη ζωή του, για τους ανθρώπους, για τις καταστάσεις, δεν έχει τέτοιες σκέψεις. Είναι πάντοτε έτοιμος να αποσταλεί. Δεν δεσμεύεται από τίποτα. Δεν φοβάται τίποτα. Δεν αγωνιά για τίποτα. Γιατί εμπιστεύεται
αυτόν τον οποίον πίστεψε. Αλληλούια. Αυτόν λοιπόν, τον αγράμματο, τον ιδιώτη που αρνήθηκε τον Χριστό, αυτόν που έκοψε τα αυτή του μάλχου. Φοβερός ήταν έτσι σαν άνθρωπος. Πήρε το μαχαίρι, δίνει μία, του κόβει τα αυτή. Για το κεφάλι σημάδευε, το αυτή βρήκε. Ο Θεός τον φύλαξε. Φοβερός. Αυτόν τον άνθρωπο όμως διάλεξε ο Θεός. Γιατί? Γιατί η καρδιά του ήταν αγαθή και ειλικρινής και η πίστη του στερεά και αμετακίνητος. Αν τον άλλονε που πήγε και βρήκε, δεν υπήρχε χειρότερος. Ο Σαούλ, διώκτης της εκκλησίας, κυνήγαγε τους χριστιανούς, μεταβεβαιότητος οπαδός του Μωσαϊκού νόμου, εκπαιδευμένος παρά τους πόδας του Γαμαλίλ και άγριος πνέων μίσος, θυμό. Μα πού πήγε και τον βρήκε αυτό? Εσύ θα τον διάλεγες ποτέ? Εγώ ποτέ δεν θα τον διάλεγα αυτόν. Αλλά ομολογεί ο ίδιος, δεν το ξέρα καλά τα πράγματα. Είχα κάνει λάθος. Με άγνοια έκανα ό,τι έκανα. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν βλέπει το φαινόμενο. Βλέπει την καρδιά. Μπορεί να μην είσαι αυτός που θα σε θαυμάζουμε, ο καλύτερος χριστιανός. Μπορεί να είσαι και ο πιο χειρότερος. Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να μην είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου καθόλου. Μπορεί να είσαι απογοητευμένος ή απογοητευμένη από τον εαυτό σου. Αυτό είναι και καλό. Γιατί όταν ο Πέτρος είπε «εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ, εγώ και στο θάνατο θα έρθω μαζί», εκεί έπεσε. Ο Ιωάννης όμως, ο μικρός μαθητής, άκουσε τα λόγια του Πέτρου, συμφώνησε κι αυτός, αλλά ήταν πιο μαζεμένος. Το μήνυμα σήμερα, αδερφοί, είναι ο Κύριος δεν κοιτάει το φαινόμενο. Μην κοιτάς αυτό που βλέπεις στον εαυτό σου, αδελφέ μου, αγαπητέ και αδελφή μου. Μην κοιτάς αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη σου. Μην κοιτάς με τα μάτια των ανθρώπων τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις ο Θεός πως σε βλέπει και τι βλέπει. Ο Ιερεμίας κοίταξε τον εαυτό του και είπε «μικρός βρε είμαι εγώ, εγώ είμαι άθλιος, τι μου λες τώρα Κύριε?» Δεν έχει σημασία, θέλω να το φωνάξω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, δεν έχει σημασία πως βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πως σε βλέπουν οι άλλοι. Το γεγονός ότι σε έφερε εδώ ο Χριστός λέει πολλά πράγματα. Μην κοιτάς στον καθρέφτη με τα μάτια αυτά και βλέπεις τα χάλια σου. Πήγαινε στο Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμα. Πρώτον πες του Κύριε πως με βλέπεις, και δεύτερον που είναι η ουσία του πράγματος, Κύριε κάνε με έτσι πως θα ήθελες να με βλέπεις, μεταμόρφωσε την καρδιά μου, την ψυχή μου, τη ζωή μου.
όχι αδερφοί αγαπητοί, για να μας υψώσει ο Θεός, γιατί δεν θα το κάνει ποτέ ο Θεός, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει να σωθούνε η οικογένειά μας, η συγγένειά μας και όποιους άλλους ο Θεός έχει προετοιμάσει. Τον εκατόνταργο δεν τον ύψωσε, αλλά τον χρησιμοποίησε για τη σωτηρία του οίκου του. Και δεν ξέρουμε βέβαια και τι έκανε από εκεί και πέρα ο Θεός με αυτόν. Κάνε μας, Κύριε, ισόψυχους με σένα. Και εν τέλει, κάνε μας μια αποστολική εκκλησία. Αλλά για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων και για τη δόξα τη δική σου. Γνωρίζοντας όμως ότι αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Ξέρετε ο Ηρώδης ποιος συνέλαβε? Τον Ιάκωβο και τον Πέτρο. Ξέρετε πώς πέθανε ο Πέτρος? Σταυρωμένος ανάποδα. Ξέρετε πόσο δοξάστηκε ο Χριστός στη ζωή του Πέτρου? Και δοξάζεται αιώνια. Δεν ζηλεύουμε τη δόξα τους. Θέλουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, αδερφοί μου αγαπητοί, μέσα από όλη μου την ψυχή, μη βλέπεις πως είσαι. Προφανώς μη βλέπεις τον άλλον, γιατί απαγορεύεται να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να καταδικάσουμε. Μη βλέπεις τον εαυτό σου και απογοητεύεσαι. Μη βλέπεις τη γυναίκα σου και θλίβεσαι. Μη βλέπεις τα παιδιά σου και ταράζεσαι. Μη τα βλέπεις αυτά. Πήγαινε στο Χριστό να σου αλλάξει την καρδιά και να τη δεις με τα δικά του μάτια. Βεβαίως, αν κάποιος είναι πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό του ότι τα κάνει όλα καλά και εργάζεται πολύ καλά, αυτός είναι έξω. Μέχρι να μετανοήσει και να ξαναμπεί μέσα. Εάν νομίζεις ότι είδες τι κάνω, έξω, ταπείνωσης ακολουθεί. Ταπείνωσης ακολουθεί. Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Τώρα θα σου πω εγώ αν θα με εγκαταλείψεις ή όχι. Εγώ και στο θάνατο θα έρθω μαζί σου. Τώρα θα σου πω εγώ. Δεν θα προλάβει να ξημερώσει πριν λαλήσει. Ο Αλέκτορ θα με έχει αρνηθεί τρεις. Και άρχισε να κλαίει πικρός. Τότε τον πλησίασε ο Κύριος. Μετανόησε με τα δακρύων, με κλάματα. Κύριε, νόμιζα ότι είμαι σπουδαίος, αλλά είμαι ντενεκές ξεγάνωτος. Είμαι άθλιος. Τι πω, 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 πω. Πώς έφτασα να τον αρνηθώ μπροστά στη δούλη, στο δούλο και μάλιστα να αναθεματίζω και να ορκίζομαι κιόλας. Πρέπει να περάσεις από αυτή την ταπείνωση, Πέτρο, για να φτάσεις εκεί που σε θέλω εγώ. Ας μην βλέπουμε λοιπόν την καρδιά μας, αδελφοί, την ψυχή μας με τα μάτια του κόσμου, αλλά να τα δούμε με τα μάτια του Χριστού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τέλεια μεταμόρφωση. Αυτόν που αρνήθηκε τον έκανε Απόστολο Πέτρο, το διώκτη τον έκανε Απόστολο Παύλο. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αλλά δεν κάνει με προσωποληψία. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι εν δικαιοσύνη. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράξει τα πάντα τα θελήματά μου. Μπορούμε λοιπόν να πάμε σήμερα όλοι μας και να προσευχηθούμε όλοι μας για όλους μας. Κύριε, χάρισέ μας μια καρδιά κατά την καρδία σου, με αγαθοσύνη και ειλικρίνεια,
ώστε να εργάζεσαι στη ζωή μας αποστολικό έργο. Αποστολικό έργο στην οικογένειά μας. Αποστολικό έργο στη συγγένειά μας. Αποστολικό έργο όπου ο Θεός θέλει. Με όποιον τρόπο ο Θεός θέλει. Να φύγουμε, αδελφοί αγαπητοί, και συγχώρεσέ με, Θεέ μου, δεν λέω να εγκαταλείψουμε, να φύγουμε από την εκκλησιαστική ζωή, που είναι πολύ καλή, και να μας φέρει ο Θεός στην αποστολική ζωή, σε μια άλλη διαφορετική ζωή, που εκεί θα μας χρησιμοποιεί ο Χριστός σαν το δικό του στόμα, σαν το δικό του χέρι. Ο ίδιος ο Χριστός. Όταν είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, και ακόμη το καταλαβαίνω, είχε έρθει ο Θεός και μου είχε πει κάτι που δεν το κατάλαβα τότε, σιγά σιγά όμως το καταλαβαίνω. Μου είχε πει τις έσχατες ημέρες, εγώ ο Χριστός θα κηρύττω το λόγο μου σωματικός επί της γης. Και είπα, τι ήταν αυτό, πω, τέτοιο πράγμα δεν το βλέπω στη γραφή, σωματικός. Εγώ ο Χριστός σωματικός θα κηρύττω. Και δεν το είπα σε κανέναν, ναι. Γιατί είπα λάθος ήταν. Αλλά όμως επειδή ήταν τόσο δυνατό, ήταν μόλις είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, τόσο αληθινό, προσευχόμουν και έλεγα, γιατί άκουσα ένα κήρυγμα, μη βλέπεις τα πράγματα όπως τα ξέρεις, να βλέπεις τα πράγματα όπως τα λέει το Ευαγγέλιο, όπως τα λέει ο Θεός. Και είπα, Κύριε, είναι δυνατό να γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό? Περάσανε μήνες και έρχεται με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος και μου λέει, τις έσχατες ημέρες θα σηκώσω εργάτες πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, που δεν θα μιλάνε αυτοί, αλλά εγώ θα κατοικώ μέσα τους και εγώ σωματικός θα αποστέλω το λόγο μου στους ανθρώπους. Και πιστεύω ότι έρχεται η εποχή, δεν ξέρω αν είναι τώρα, αλλά έρχεται η εποχή να μεταβάλει ο Χριστός την εκκλησία του από, να το πω τη λέξη, επισκοπική, πρεσβυτεριανή, να τη μεταβάλει σε αποστολική. Αλλά όταν λέμε εκκλησία, εννοούμε σένα, αδερφέ, και σένα, αδερφούλα μου. Γιατί είναι γεγραμμένο έτη, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, τις ημέρες εκείνες, τον καιρό εκείνο, θα εκχαίω επί πάσαν σάρκαν το Πνεύμα μου το Άγιο και θα προφητεύουνε. Αποστολική εκκλησία. Αποστολική ζωή. Αποστολικός χριστιανισμός. Αποστολική πίστη. Αποστολικό έργο, αποστολική αποστολή. Αμήν. Να προσευχόμαστε, αδερφοί. Ο ένας για τον άλλον. Να σηκώσει ο Θεός εκατόνταρχους Κορνήλιους και Πέτρους και Παύλους σε όλους μας, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας με αποστολικό τρόπο. Ταπεινά, αλλά με δυνατότητα πειθούς, και προς τους πιστούς και προς τους απίστους, λέγοντας ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 73. Βοήθεια.